Έχουμε θέματα δικά σας να συζητήσουμε, αλλά να σταθούμε λίγο και να πάρω την άποψή σας σχετικά με τα όσα συμβαίνουν με αυτό τον πόλεμο των λέξεων, έτσι όπως χαρακτηρίστηκε, ανάμεσα σε Αθήνα και Βερολίνο, για τη συμμετοχή του Δούνου του ή όχι, αν αυτή είναι η αφορμή, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει ενιαία Ευρώπη ή ενιαία Γερμανία. Υπάρχουν διαφορετικές φωνές με διαφορετική ιδεολογία, διαφορετικές στοχεύσεις. Τέτοιες συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις θα υπάρχουν. Το θέμα είναι αν η κυβέρνηση συνεχίζει σταθερά σε αυτό με το οποίο έχει δεσμευτεί και αν έχει σύμμαχες δυνάμεις και μέσα στην ίδια τη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αντιπαραθέσεις τέτοιες, και να σας πω, και ευτυχώς που υπάρχουν και βγαίνουν και στη δημοσιότητα για να φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικά ιδεολογικά μέτωπα σε αυτή την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, κυρία Αναγνωστοπούλου, φαίνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να βγει το Δουνουτού από το πρόγραμμα αυτοστήριξης. Κοιτάξτε, αυτό δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ευθύς εξ αρχής με το Δούνου του. Δηλαδή, από πού και σπου... ναι, από πού και σπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαζόταν τη βοήθεια του Δούνου του για να αντιμετωπίσει ένα θέμα το οποίο είναι δικό της. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, γιατί δεν είναι μόνο η ελληνική. Το ότι επέτρεψε να μπει το Δούνου του στην Ευρώπη ήταν κάτι που δεν συνηθιζόταν και δεν θα έπρεπε να συνηθίζεται. Ήταν σταθερή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το θέμα και σταθερή παραμένει. Ναι, αυτά επειδή η Γερμανία είναι μια πολύ δυνατή δύναμη στην Ευρώπη και όπως μας μετέφερε και νωρίτερα ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, ήταν προϋπόθεση για τη Γερμανία να είναι το Δούνου του μέσα. Δεν ξέρω πώς αυτή η διελκυστίδα και ποιος θα επικρατήσει και ποιος θα... Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα και πριν ότι καλό είναι να μην το βλέπουμε ως μία αντιπαράθεση Ελλάδας-Γερμανίας. Ναι. Είναι κάποιες δυνάμεις στη Γερμανία και από την άλλη μεριά είναι μία συγκεκριμένη κυβέρνηση με συγκεκριμένη πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι αν θα επικρατήσει η Ελλάδα ή η Γερμανία. Θεωρείτε ότι αν βγει το Δούνου του από το πρόγραμμα θα μπορέσουν να είναι και πιο ελαστικοί οι θεσμοί σε θέματα που είναι πολύ δύσκολα να περάσει η ελληνική κυβέρνηση, όπως είναι για παράδειγμα το ασφαλιστικό ή τα εργασιακά? Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω, γιατί είναι πάντα συσχετισμός δυνάμεων να σας πω ότι εξαιτίας του Δούνου του είναι όλη αυτή η τεράστια δυσκολία. Αλλά θα πω ότι θα μεταφερθεί η συζήτηση στο επίπεδο που πρέπει να μεταφερθεί. Δηλαδή στο πολιτικό επίπεδο, όσο είναι το Δούνου του ένας ξένος παράγοντας που δεν υπόκειται σε κανέναν από τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σκληρά. Επιθυμεί να μπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο κύριος Μάρτιν Σούλτς στη θέση αυτή. Είναι δυνατόν να μην έχει λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχει το Δούνου του? Και έτσι θα ελέγχονται πολύ περισσότερο και οι ίδιοι οι θεσμοί και η συζήτηση που γίνεται, η συζήτηση. Αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν στην Ελλάδα να είναι σε ένα δημοκρατικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, αλλά ακόμη και οι Ευρωπαίοι, κυρία Αναγνωστοπούλου, ερχόμενοι τώρα πιο πολύ στα δικά σας και τα του Υπουργείου σας, εχθές η Εφημερίδα των Συντακτών είχε πρωτοσέλιδο και τίτλο «Με λένε Κοστέλο και ό,τι θέλω κάνω». Και ότι υπήρξε σφοδρή ενόχληση στις Βρυξέλλες για κάποιες διατάξεις που πέρασαν για την επιλογή διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και άρχισαν τις απειλές ότι αν δεν τις αποσύρετε κόβεται και η χρηματοδότηση. Να σας πω κάτι εδώ. Η κυβέρνηση με τους θεσμούς έχει μία καλή συνεννόηση. Καλή συνεννόηση στο επίπεδο που επιτρέπει το πρόγραμμα που εμείς οι ίδιοι έχουμε υπογράψει. Το Υπουργείο Παιδείας επίσης έχει μία καλή συνεννόηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετεί. Ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν νομοσχέδια. Ήταν μια επίδειξη δύναμης. Ότι κοιτάξτε, μην κάνετε καμία κίνηση χωρίς να μας έχετε ενήμερους. Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω στην πολιτική, είναι ποιος θα δείξει ότι έχει τη μεγαλύτερη δύναμη για να επιβάλλει πράγματα. Το θέμα είναι μέχρι πού επιτρέπει ο άλλος αυτή την επίδειξη δύναμης να την εσωτερικεύει κιόλας και να λέει ότι έτσι πρέπει να είναι. Εσείς ο κύριος Κοστέλο. Αυτό το θέμα από το Υπουργείο, ο κύριος Φίλης.
Κοιτάξτε, εμείς απλά και τους είχαμε ενημερώσει τους θεσμούς για τα πάντα. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, δεν αποποιούμαστε το δικαίωμά μας να νομοθετούμε ή να παραβιάζουμε. Πέρασαν, προχωράν, θα προχωρήσουν. Βέβαια, πέρασαν. Πέρασαν, ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Και από τη στιγμή που ψηφίστηκαν, δεν μπορούμε να είμαστε και αντισυνταγματικοί. Άρα, μπορεί να νομοθετήσει η κυβέρνηση, νομοθετεί και από εκεί και πέρα. Μπορεί οποιοδήποτε από τους θεσμούς να αντιδράσει, να πει τη γνώμη του. Βέβαια για μένα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, ότι βλέπω ότι αυτό που λένε οι θεσμοί, ο Κοστέλο, για να μιλώ, ο κύριος Κοστέλο, συμβαδίζει με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και για τα οποία μας κατηγόρησε μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό σας λέω, η πολιτική, δηλαδή η πολιτική, είναι θέμα ιδεολογίας. Ποιος ταυτίζεται με ποιους, τι ιδεολογικό πρόσημο έχει ο λόγος του. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι βεβαίως ενημερώνουμε τους θεσμούς, είμαστε δεσμευμένοι γι' αυτό, αλλά αυτό δεν μας αποτρέπει από το να νομοθετήσουμε και αυτό κάναμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας τα θέματα να επικεντρωθούμε. Τι γίνεται με τα ΑΕΤΕΗ, θα αλλάξει το σύστημα εισαγωγής? Όχι, το είπαμε και το ξαναείπαμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει φνηδιασμός. Οι εξετάσεις θα γίνουν κανονικά. Για το 16. Για το 16. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, ξεκινάει ένας μεγάλος εθνικός και κοινωνικός διάλογος. Εάν τεθεί θέμα εξετάσεων, εάν τεθεί θέμα του πώς να διευκολυνθούν οι εισαγόμενοι στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, τι θα γίνει, αυτό θα το αποφασίσει ο διάλογος. Δεν θα αποφασιστεί από τη μια μέρα στην άλλη και θα πέσει σαν βόμβα στους μαθητές, τους υποψήφιους. Δηλαδή σε ποιο χρονικό ορίζοντα το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε, ο διάλογος κανονικά θα πρέπει να τελειώσει μέχρι το αργότερο τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, ίσως και νωρίτερα. Ναι. Από εκεί και πέρα. Άρα αυτή η χρονιά έχει φύγει. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Τα παιδιά ήδη έχουν μπει σε διαδικασία, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, δεν μπορεί να τους ευνηδιάσει κανείς. Το θέμα είναι ότι τι θα προκύψει από αυτό το διάλογο, το οποίο θα είναι και προϊόν συνένεσης. Η πρόθεσή σας όμως ποια είναι? Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να προκαταβάλω κανέναν, γιατί είναι ένα πράγμα που πρέπει να έχει την... το απόσταγμα της εμπειρίας και της έρευνας ανθρώπων οι οποίοι είναι ειδικοί σε αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι ειδική για να πω. Εύκολα θα σας έλεγα να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις. Παρόλα αυτά... Σε όλες τις σχολές. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Λιάκος, ο οποίος έκανε την πρόταση, μίλησε για κάποια τμήματα που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν μεγάλη ζήτηση. Γι' αυτό σας λέω, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Δεν μπορώ εγώ να βγω εύκολα εδώ και να πω όχι να καταργηθούν ή να μην καταργηθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι από αυτό το διάλογο να δούμε τι παιδεία θέλουμε. Μέσα σε αυτό θα μπει και το αν οι εξετάσεις είναι το καλύτερο σύστημα ή ένα μεικτό σύστημα ή ένα διαφορετικό σύστημα. Δεν μπορώ όμως εγώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι, κυρία Αναγνωστοπούλου, ξέρετε κάτι τώρα. Αυτό μπορεί να το δει κάποιος έτσι πολύ θετικά, διότι έτσι όπως έχει κυλήσει το σύστημα τα τελευταία χρόνια, πέραν του ότι αλλάζει κάθε τρεις και λίγο και δεν ξέρουν και οι μαθητές πότε υπάρχει μια τράπεζα θεμάτων, πότε αναστατώνται με ένα άλλο. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει και όλο το παράλληλο σύστημα των φροντιστηρίων, που βεβαίως και αυτοί δουλεύουν οι άνθρωποι, αλλά από την άλλη δεν μπορεί η παιδεία να στηρίζεται σε ένα παράλληλο σύστημα και επίσης με κόστος που αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι δεν έχουν να διαθέσουν. Ακριβώς, έχετε πολύ δίκιο, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, ούτε μπορεί να τα λέει έτσι κανείς με ευκολία. Πρέπει να μελετηθούν, γιατί βεβαίως για μένα δεν έπρεπε να υπάρχουν τα φροντιστήρια, αλλά από την άλλη μεριά, κλείνοντας κανείς αυτομάτως τώρα τα φροντιστήρια, πετάγεται στο δρόμο ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είναι κοινωνικό πρόβλημα από αυτή τη μεριά. Βεβαίως η παιδεία δεν είναι υποχρεωμένη να λύσει και όλα τα παράλληλα κοινωνικά προβλήματα. Είναι όμως ένας συνδυασμός πραγμάτων και γι' αυτό λέω ότι θέλει σκέψη και μελέτη και για να μην γίνονται πειραματισμοί. Άρα μπορεί, ας πούμε, οι αλλαγές να έρθουν στα παιδιά που θα μπουν από το γυμνάσιο στην πρώτη ηλικίου. Αυτό που θα, που θα υπάρχει έτσι ένα διάστημα. Ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής, ναι. Αν υπάρξουν αλλαγές, τέτοιες βαθιές τομές θα έρθουν
Μετά από ένα εύλογο διάστημα, mm-hmm. δεν θα πιάσει δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι προετοιμάζονται mm. τώρα για τις εξετάσεις. Κάτι άλλο που έχετε έτσι σε σκέψη είναι η κατάργηση της κλήρωσης στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ναι. Και εδώ αυτό το σκέφτεστε για να ανοίξετε περισσότερο το δρόμο στους ενήλικες που ενδιαφέρονται για μια δεύτερη ευκαιρία. Απ' την άλλη όμως από το ανοιχτό πανεπιστήμιο λένε ότι ναι, αλλά υπάρχει υποδομή για να δεχθούμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Ναι, κοιτάξτε, αυτά νομίζω ότι θα τα κανονίσουν οι ειδικούς επιτροποί του Πανεπιστημίου, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με τα όργανα του Πανεπιστημίου. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αν ανοίξει, που θα ανοίξει χωρίς κλήρωση, είναι στους προπτυχιακούς φοιτητές, mm. δηλαδή προπτυχιακής μάθησης. Εκεί δεν υπάρχουν κριτήρια. Ένα παιδί, ένας άνθρωπος ενήλικας mm. καταθέτει το απολυτήριο του λυκείου του. Mm. Δεν υπάρχει σε κανένα ανοιχτό πανεπιστήμιο ή άλλο πανεπιστήμιο του κόσμου κλήρωση. Ναι, αλλά υπάρχει κληρώνεις... υποδομή, δηλαδή υπάρχει το προσωπικό, διοικητικό και ακαδημαϊκό, ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες, αν είναι μεγαλύτερος ο αριθμός. Βεβαίως υπάρχει. Γιατί διαβάζω για στα στοιχεία ότι κάθε χρόνο κάνουν 15.000 ενήλικες αίτηση, ναι. αλλά οι θέσεις είναι 4.790. Θα καθορίζεται ο αριθμός τον οποίο μπορεί να πάρει το πανεπιστήμιο. Έχει όμως τη δυνατότητα το πανεπιστήμιο αυτό να ανοίξει. Μην ξεχνάμε ότι είναι το πανεπιστήμιο στο οποίο πληρώνουν οι άνθρωποι. Θα χαμηλώσετε τα δίδακτρα. Έτσι είναι η πρόθεση, να χαμηλώσουν τα δίδακτρα και η πρόθεση είναι να θεσμοθετηθούν υποτροφίες για τους ανθρώπους με οικονομική δυσκολία, σε οικονομική ανέχεια. Μάλιστα, κάτι τελευταίο, κυρία Αναγνωστοπούλου, σχετικά με τις διοικήσεις στα πανεπιστήμια. Ναι. Έχετε την πρόθεση να επαναφέρετε τις φοιτητικές νεολαίες, δηλαδή να έχουν λόγο στην εκλογή η Πρίτανη και όλες αυτές τις διαδικασίες που έχει ανοίξει συζητήσεις στο παρελθόν. Ναι. Κοιτάξτε, χαμογελάω γιατί λέτε τις φοιτητικές νεολαίες και αυτά. Mm. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες mm. είναι μέρος του πανεπιστημίου. Προφανώς. Ναι, ναι όπως αλλά λέω και για το θέμα των παρατάξεων, υπάλληλοι. Καταλαβαίνετε. Εάν υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο συμμετέχει σε εκλογές επί του συνόλου των φοιτητών και όχι των παρατάξεων, mm-hmm. πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Αυτό είναι κεκτημένο δικαίωμα του φοιτητικού κινήματος. Αυθαίρετα κόπηκε mm-hmm. η συμμετοχή των φοιτητών. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα, η λύση δεν είναι κόβω τη συμμετοχή, δηλαδή είναι όπως στη δημοκρατία. Υπάρχει πρόβλημα σε διάφορα επίπεδα του πολιτικού βίου, τι κάνω, κόβω τη δημοκρατία. Λέω δεν θα συμμετέχουν αυτοί. Πόσο ωφέλησε όμως αυτό, κυρία Αναγνωστοπούλη, στο προηγούμενο διάστημα, διότι είδαμε γενικά από κάποιους να περιγράφεται και ως καρκίνωμα, δηλαδή ότι δημιουργούσε μια φοβερή αναταραχή μέσα. Όχι στο ότι δεν πρέπει να ενημερώνονται οι φοιτητές να μην έχουν λόγο, αλλά αυτές οι παρατάξεις έχει διατυπωθεί ότι δημιουργούν ένα κράτος εν κράτη μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν κανονικά. Αυτό δεν είναι θέμα μόνο των φοιτητών. Mm. Είναι και του ακαδημαϊκού προσωπικού. Αλλά αυτό το λύνει κανείς. Μα έχει δεχτεί και μέχρι και πλέον στο ακαδημαϊκό προσωπικό σε κάποιες περιπτώσεις, κύριε Αναγνωστοπούλου. Δεν τις έχει δεχτεί όμως από τις φοιτητικές παρατάξεις. Mm-hmm. Προσέχτε. Mm. Οι φοιτητικές παρατάξεις βεβαίως έφτιαχναν λόμπι, έκαναν τις δικές τους. Πίεζαν. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι θέμα όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας το πώς θα το λύσει. Και ο τρόπος ψηφοφορίας που σκεφτόμαστε λύνει αυτό το πρόβλημα άπαξ διαπαντός. Αλλά σας λέω και επιμένω σε αυτό το πράγμα mm-hmm. όχι όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα αντί να θεραπεύσουμε το πρόβλημα κόβουμε εντελώς τη διαδικασία. Θα επαναφέρετε το παλιό καθεστώς ή θα πάτε σε κάτι άλλο? Σε κάτι άλλο πηγαίνουμε, δηλαδή σε ένα σύστημα το οποίο και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των φοιτητών αλλά να μην δημιουργεί αυτές τις εξαρτήσεις για τις οποίες μιλάτε ανάμεσα ακαδημαϊκό Μάλιστα. προσωπικό, φοιτητές κλπ. Κύριε Αναγνωστοπούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα μου. Λοιπόν, εγώ τώρα αλλάζουμε εντελώς κλίμα.